Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι πλέον χωρίς δουλειά. Στρατιές ανέργων δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2012, η μάστιγα της ανεργίας εξαπλώθηκε δραματικά στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας, πλήττοντας κυρίως νέους και γυναίκες. Σχεδιάζω να φύγω στο εξωτερικό με τις ευκαιρίες που μου δίνονται. Ό,τι ευκαιρία και να μου τύχει, θα την αρπάξω. Δεν έχω κάποιο σχέδιο για την Ελλάδα προς το παρόν. Εργάζομαι προς το παρόν, σε λίγο θα είμαι άνεργη. Και έχω και πολλούς ανέργους στο περιβάλλον μου, ναι. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η μαύρη λίστα της ανεργίας μακραίνει. Το 25,4%, δηλαδή ένας στους τέσσερις Έλληνες, πλέον δεν έχει εργασία. Στο 58% έφτασε η ανεργία στους νέους έως 24 ετών. Το ποσοστό αυξήθηκε κατά 13 μονάδες σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Σημαντικά πλήττονται οι γυναίκες. Το ποσοστό ανεργίας να φτάνει στο 29% φέτος σε σχέση με το 22,1% που ήταν τον Αύγουστο του 2011, ενώ στους άνδρες η ανεργία ανήλθε στο 22,7% από το 15,7% πέρσι. Οδηγό σε εταιρεία ήμουνα και τώρα δεν υπάρχει εταιρεία. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, η ανεργία χτύπησε τις πλέον παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού. Έφτασε στις ηλικίες από 25 έως 34 ετών στο 32,9%, από 25,9% και στις ηλικίες 35 έως 44 ετών στο 21,5% από 15,1% που ήταν πέρσι. Τα σκύπτρα στην ανεργία κατέχουν Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία με ποσοστό 28,5%, ακολουθούν Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα με 26,4%. Και η Αττική, όπου διαμένουν τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας με 25,9%. Ακολουθούν Θράκη και Πελοπόννησος. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να έρθουμε στην ανεργία, η οποία δυστυχώς κατέγραψε νέο ρεκόρ τον Αύγουστο, σκαρφαλώνοντας το 25,4%. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι άνεργοι ξεπέρασαν το 1.267.000. Πρώτη στη λίστα ανεργίας βρίσκονται βέβαια δυστυχώς οι νέοι για άλλη μια φορά, 15-24 ετών, με ποσοστό 58%. Η ανεργία συνεχίζει ακάθεκτη την ανωδική της πορεία και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Τον Αύγουστο σκαρφάλωσε στο 25,4% από 24,8% τον Ιούλιο και 18,4% τον Αύγουστο του 2011. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι άνεργοι άγγιξαν το 1.267.595, πράγμα που σημαίνει ότι 351.666 άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους μέσα σε ένα χρόνο και 23.442 μόλις μέσα σε ένα μήνα. Είπαν ότι με μέτρα απελευθέρωσης των κανόνων εργασίας θα αυξηθεί η ζήτηση σε εργασία, θα μειωθεί η ανεργία. Εν τούτης έχουμε μια τεράστια αύξηση της ανεργίας στους νέους και στις γυναίκες. Τη θλιβερή πρωτιά στη λίστα των ανέργων εξακολουθούν να κατέχουν οι ηλικίες 15 έως 24, αφού το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 58%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 25-34 στο 32,9%. Βιογραφικά έχουμε στείλει πάρα πολλά, τηλέφωνα δεν έχει πέσει κανένα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζούμε και να ελπίζουμε και να προσευχόμαστε. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε σε 29% από 22,1% ένα χρόνο νωρίτερα και στους άνδρες ανήλθε στο 22,7% από 15,7. Αναγεωγραφική περιφέρεια, πρώτες σε ανεργία με ποσοστό 28,5%, βρίσκονται η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία. Έπονται Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα με ποσοστό 26,4% και ακολουθούν η Αττική με την περιφέρεια Μακεδονθράκης. Τα ερωτήματα της πραγματικής οικονομίας δεν απαντιούνται. Δηλαδή, θα βρούμε δουλειά, θα γίνουν απαντήσεις, θα γίνουν επενδύσεις, θα δημιουργούν θέσεις εργασίας, θα αντιμετωπιστεί το ασφαλιστικό το έλλειμμα που έχει για τον επόμενο χρόνο. Δηλαδή τα ερωτήματα της πραγματικής οικονομίας δεν απαντιούνται. Τώρα είτε ψηφίσανε 105, είτε ψηφίσουν 300, ότι δεν δώσανε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα της πραγματικής οικονομίας. Και αυτό ερωτήματα είναι αυτά τα οποία λέτε εσείς. Θα έχουμε θέσεις δουλειάς. Θα γίνουν επενδύσεις. Θα γίνουν επενδύσεις τώρα σε αυτή τη χώρα. Θα αντιμετωπίσει το ασφαλιστικό, διότι αν μετρήσουμε τα μέτρα για τις συντάξεις, εξοικονομούνται 5,5 δις. Μα το σύστημα θα χάσει 5,5 δις από την αύξηση ανεργίας. Επομένως, πού θα βρει πρόσθετους πόρους στο σύστημα. Είτε δουλεύετε 5 χρόνια, είτε δουλεύετε 25 χρόνια, κύριε Ρομπόλη, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα δουν καμία αύξηση. Μετά το 2023, όπως έχουμε πει, σε ένα αισιόδοξο σενάριο, ή μετά το 2025, σε ένα αισιόδοξο σενάριο, θα πέσει η ανεργία κάτω από το 10%. Σε όρους 2012, ναι. Για να γίνει αυτό στο 10%, πρέπει να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια 700.000 θέσεις εργασίας. Να δημιουργηθούν νέες θέσεις. 700.000. Για να φτάσει η ανεργία στο 10%.
με όρους 12. Εάν πάμε με όρους 13, είμαστε εδώ το 2013, είμαστε καλά και είμαστε εδώ το 2013, τότε θα πρέπει να δημιουργηθούν 850.000 θέσεις. Ξέρετε κάτι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι το εγχείρημα είναι τεράστιο. Το ίδιο το είναι πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο. Το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η ανεργία μέσα στο 2013 25, θα φτάσει 25, κοντά στο 25%. Και εμείς λέμε ότι θα φτάσει στο 29%. Ναι. Και η κυβέρνηση λέει ότι θα μείνει στο 24%. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι. Για να μείνει, η πρόβλεψη για να είναι η αύξηση της ανεργίας πάντως. Ναι, αλλά και 24 λέει. Δεν λέει για 20. Να μείνει στο 24, πρέπει το 2013 να υπάρχουν 250.000 θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας. Ή να μην απολυθούν. Ή να μην κλείσουν επιχειρήσεις και δεν απολυθούν. Μα εδώ χάνουν 1.000 άτομα την ημέρα τη δουλειά τους. Αυτό δεν σας λέω. Σας λέω όλη αυτή την περιγραφή σας τη λέω σε αριθμούς. Και ξέρετε, η αντίδραση. Μπορούν το 2013 να δημιουργηθούν 250.000 θέσεις εργασίας ή να μην απολυθούν από το κλείσμα των επιχειρήσεων. Όχι.